Δέχεστε βολές και από τους δύο χώρους, και από Δημοκρατικό Συναγερμό και ΑΚΕΛ για τον υποψήφιο που στηρίζεται, κυρία Παναγιώτου. Λοιπόν, πολύ σύντομα, καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Η ΕΔΕΚ είναι σοσιαλιστικό κόμμα και αυτή είναι η ιδεολογία μας, αυτός είναι ο ιδεολογικός μας χώρος. Ο ενδιάμεσος είναι απλά ένας χωροταξικός προσδιορισμός. Θεωρώ πάρα πολύ λαθασμένη, αν θέλετε, όλη αυτή την τακτική, τους αυτούς τους χαρακτηρισμούς που υπόθηκαν ψες και από τον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου και τους οποίους προφανώς υιοθετεί ο συνομιλητής μου σε αυτή τη συζήτηση, ο κύριος Σταυρίδης, περί δούριου ύπου και προσπάθειας της ΕΔΕΚ να διασπάσει το Δημοκρατικό Συναγερμό. Κατανοώ ότι είναι μια προεκλογική περίοδος, κατανοώ ότι υπάρχει μια προσπάθεια συσπήρωσης και πόλωσης του κλίματος. Παρόλα αυτά, προφανώς η ΕΔΕΚ δεν ήταν ο παμπούλας και δεν ήταν αυτή η οποία δημιουργούσε πρόβλημα όταν στήριξε πολύ υπεύθυνα τον προϋπολογισμό του 2021 και πήρε πολύ συγκεκριμένα ωφέλη, 13 συγκεκριμένα προτάσεις που κατέθεσε η ΕΔΕΚ, τις διεκδίκησε και τις πέτυχε, και τότε δεν ήταν ο παμπούλας. Αντίθετα, δεχτήκαμε μια ξεκάθαρη επίθεση από όλους τους υπόλοιπους που στήριζαν μέχρι εκείνη την περίοδο του προϋπολογισμού και δεν κέρδισαν τίποτα για τους πολίτες. Η ΕΔΕΚ πήρε, για παράδειγμα, την επιδότηση των εργαζόμενων μητέρων για τη φοίτηση των παιδιών στους προφοκομικούς σταθμούς, την κατώτατη σύνταξη, όλα αυτά για τα οποία η κυβέρνηση και ο κύριος Σταυρίδης πολλές φορές πανηγυρίζουν, που ήταν και είναι προτάσεις που η ΕΔΕΚ διεκδίκησε και η ΕΔΕΚ πέτυχε. Η ΕΔΕΚ δεν ήταν ο παμπούλας όταν συμμετείχε, για παράδειγμα, μέσω του Γιαννάκη Ομήρου το δεκαετία του 90 στην κυβέρνηση του Γλαύκου Κλειδίδη. Συνεπώς, θεωρώ πάρα πολύ δυσάρεστη όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για καθαρά προεκλογικούς σκοπούς, τους οποίους μπορεί μεν να κατανοώ, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να τους θεωρήσουμε, να θεωρήσουμε ότι είναι και θεμητή όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται. Ναι, αλλά τους κατηγορούσατε και για διαφθορά και τώρα στηρίζεται ένα υποψήφιο που προέρχεται από ένα σχήμα κυβερνητικό, στο οποίο ήταν εννέα, συμμετείχε, όπως είπε και ο κ. Σιλικιώτης, 9 χρόνια και το στηρίζεται. Ναι, να ολοκληρώσω αυτό και θα σας απαντήσω και αυτό που είπατε μόλις τώρα, κύριε Σοκράτου. Θα αναμέναμε όλη αυτή η συζήτηση να γίνει επιτέλους επί συγκεκριμένων προτάσεων. Κάτι το οποίο δεν γίνεται, επιλέγονται οι χαρακτηρισμοί, εμείς, επαναλαμβάνω, δεν θα ακολουθήσουμε. Η ΕΔΕΚ αποφάσισε να προχωρήσει στη στήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο κόσμος της ΕΔΕΚ αποφάσισε μέσα από διαφανείς διαδικασίες να δώσει το θετικό του πρόσημο, τη στήριξή του προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στη βάση συγκεκριμένων συγκλήσεων. Είναι προφανές ότι όλοι οι χώροι έχουν και ικανά στελέχη, όλοι οι χώροι έχουν άτομα τα οποία ενδεχομένως να επιθυμούν ή να θέλουν να κυβερνήσουν. Εμείς όμως, στη βάση συγκεκριμένων συγκλήσεων που καταγράψαμε, βλέποντας όλους τους υπόλοιπους που ήρθαν να μας δουν, ενημερώσαμε τα μέλη της ΕΔΕΚ και μάλιστα, τα μέλη της ΕΔΕΚ, ο κόσμος της ΕΔΕΚ, αποφάσισε στη βάση εκείνων των συγκεκριμένων συγκλήσεων, έχοντας δύο βασικούς πυλώνες. Ο ένας βασικός πυλώνας είναι η ενίσχυση της κρατικής υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας και το άλλο είναι η στήριξη των ευάλωτων μάλιστα ομάδων. Άρα δεν θα μπείτε σε αυτή τη λογική. Εμείς ναι, θα το πετύχουμε αυτό μέσα από την συνδιαμόρφωση ενός κυβερνητικού προγράμματος με μια επικοδομητική συμμετοχή. Επαναλαμβάνω, ναι, υπάρχουν διαφωνίες. Ναι, προφανώς υπάρχουν αποκλίσεις. Κρατάμε όμως εκείνες τις συγκλήσεις που θα μας οδηγήσουν στην επίτευξη αυτών των δύο στόχων που σας έχω μόλις τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παναγιώτου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν είναι η τελευταία μου τοποθέτηση, κύριε Σοκράτους, θα ήθελα να συμπληρώσω ακόμα κάτι. Θα δώσω από 20 δεύτερα στον καθένα σας, γιατί υπερβαίνουμε το χρόνο. Σύντομη, παρακαλώ. Πολύ σύντομη κι εγώ. Καταρχήν, το πρώτο σχόλιο είναι προς το ΑΚΕΛ, που θα έπρεπε να ήταν πολύ προσεκτικό ως προς τη φρασιολογία του για το ποιος πρωταγωνιστούσε στο σκάνδαλο των διαβατήριων. Είδαμε όλοι το βουλευτή του ΑΚΕΛ να πρωταγωνιστεί στο συγκεκριμένο βίντεο που μας έχει κάνει ρεζίλη διεθνώς. Οπότε, ολίγονται προσεκτικά ως προς αυτό. Και αυτό είναι προς το ΑΚΕΛ. Το δεύτερο, προς τον κύριο Σταυρίδη. Τι να παλλάσσετε, ποιοι έπαιρναν τις αποφάσεις? Ο κύριος Χριστοδουλίδης ήταν πρωταγωνιστής στο να παίρνουν τις αποφάσεις. Παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, όταν λες, πρέπει να το πεις στην πρωτολογία σου για να δέχεσαι και απάντηση. Λοιπόν, ελάτε. Πρωταγωνιστής ήταν ο κύριος Χριστοδουλίδης στο να παίρνουν τις αποφάσεις. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σαν μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Κλείστε, κλείστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Παρακαλώ, κλείστε, ελάτε. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι ο μόνος υποψήφιος ο οποίος με συνέπεια καταθέτει
κάθε εβδομάδα συγκεκριμένες υλοποιήσιμες και κοστολογημένες προτάσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά του. Η αλλαγή θα έρθει με τη συνδιαμόρφωση μιας επικοδομητικής πολιτικής που έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Και η ΕΔΕΚ, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Κύπρου, έχει αποδείξει με τις δικές της τις προτάσεις που έχει καταφέρει κάποιος από αυτές να κάνει πράξη. Μας τις είπατε, τις 13. Ευχαριστούμε. Είναι ο άνθρωπος. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.